Ανησυχητικέ διαστάσει προσλαμβάνουν βανδαλισμοί και γενικά κακόβουλε ενέργειε σε σχολικού χώρου και εγκαταστάσει με δράστε νεαρού μαθητέ. Λίγα μόνο 24 ώρα πριν την έναρξη τη νέα σχολική χρονιά, άγνωστοι έβαλαν φωτιά χτε βράδυ σε πόρτα εισόδου, αίθουσα πολλαπλή χρήσεω του Λυκείου Αγίου Νικολάου. Οι γείτονε που αντελήφθηκαν τη φωτιά και την κατέσβεσαν λίγο πριν φτάσει στη σκηνή η πυροσβεστική υπηρεσία, είδαν να διαφεύγουν με μοτοποδήλατο δύο νεαρά πρόσωπα τα οποία καταζητούνται. Ο νέο διευθυντή του Λυκειού Αγίου Νικολάου θέτει θέμα αστυνόμευση σχολείων υψηλού κινδύνου που βρίσκονται ειδικά στη Λεμεσό, στα δυτικά και ανατολικά προάστια. Έχω την γνώμη ότι το Υπουργείο Παιδεία και το κράτο θα πρέπει να αντικρίσουν πιο αποτελεσματικά το θέμα τη επόπτευση και αστυνόμευση των σχολείων, διότι οι νυχτερινέ επιδρομέ, θα τι έλεγα έτσι, είναι σχεδόν Καθημερινές... Και ενώ η αστυνομία διερευνούσε την υπόθεση, σημειώθηκε έκρηξη γύρω στο μεσημέρι στο γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη, προκαλώντα μεγάλη αναστάτωση. Όπω διαπιστώθηκε ύστερα από έρευνε, η έκρηξη οφειλώντα σε κροτίδα που έριξαν νεαρά πρόσωπα. Εκπρόσωπο τη αστυνομία Λεμεσού ανέφερε στο λόγο ότι σε όλα σχεδόν τα σχολεία τη πόλη εντοπίστηκαν βανδαλισμοί, οι οποίοι σημειώθηκαν κατά την περίοδο των διακοπών. Ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι η αστυνομία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδεία και τους οργανωμένους γονείς, μελετούν τρόπου αντιμετώπισης της θλιβερής και όντως ανησυχητικής κατάστασης.